ιερό ελάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του ελάνιου αξιακού συστήματος των 33 ελάνιων πρωτοκόλων συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτέμις Όρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανίερου ελάνιου αξιακού συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο ελάνιο αξιακό μας σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές του Radio Web TV Κολοσσός, καλησπέρα σας σε μια άλλη ενότητα εκπομπών Έλλην άνθρωποι. Όπως πάντα είμαι ο Νίκος Αργυρού από τις συχνότητες του Αιγαίου, όπου μαζί με καλεσμένους μου στις συχνότητες και στο στούντιό μας συζητάμε για θέματα που αφορούν όλους μας, όπως είναι η υγεία μας, η διατροφή μας, η πολιτική εξέλιξη, οι αποφάσεις που παίρνονται για εμάς πολλές φορές και εις βάρος μας, και με καλεσμένους μου μαζί δίνουμε πληροφορίες ώστε να ενεργοποιηθούν οι πολίτες μέσα στις λύσεις που μπορούμε να έχουμε όταν συστρατευτούμε μαζί σε ένα κοινό στόχο και σκοπό της απελευθέρωσής μας. Καλεσμένος στο στούντιο λοιπόν μαζί μου σήμερα είναι ο υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης, κύριος Στέλιος Σταματάκης από τον νομό ΣΑΜ. Κύριε Σταματάκη, καλωσορίσατε στις συχνότητές μας. Καλησπέρα κύριε Αργυρού, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Η τιμή είναι δική μας, κύριε Σταματάκη, που είστε μαζί μας. Για όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή την παλιγενεσία και απελευθερωτική κίνηση που διαδραματίζεται στις μέρες μας. Κύριε Σταματάκη, στην αρχή θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν προχωρήσουμε λίγο για το βιόν σας και το λόγο που συστρατεύεστε και εσείς με τον ανθρωποκεντρικό οργανισμό. Είμαι 42 ετών, παντρεμένος με ένα παιδί 8 χρονών. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και ο λόγος που συστρατεύομαι με την Ελλήνων Συνέλευσης είναι στο μακρινό 2014 πλέον, πριν 6 χρόνια, μιλώντας τον αδερφό μου, ένα πρωί μου λέει ότι υπάρχει λύση για την απελευθέρωση της πατρίδας μας και είναι ο Αρτέμις Όρας. Εγώ στην αρχή ήμουν επιφυλακτικός, είναι αλήθεια, αλλά βλέποντας και ψάχνοντας όπως κάνω πάντα με όλα τα πράγματα, άρχισα να ξετυλίγω το κουβάρι, διαπίστωσα ότι υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν τα χρήματα και υπάρχει και ο τρόπος ο οποίος θα μπορούσε να μας φέρει την απελευθέρωση. Και ακόμη και σήμερα, γιατί δεν σταματάμε ποτέ στην Ελλήνων Συνέλευσης να ψάχνουμε και να αποδεικνύουμε, ακόμη και σήμερα να καλύπτουμε πάρα πολλές αλήθειες, οι οποίες είναι σημαντικές. Πολύ ωραία, κύριε Σταματάκη. Θα προχωρήσω και στο δεύτερο ερώτημα, που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό να γνωρίζω. Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος της Ελλήνων Συνέλευσης και του προσώπου σας ουσιαστικά ως υποψήφιος βουλευτής? Κύριε Αργυρέ, ο στόχος μου είναι να μπορέσω να δώσω στους συνανθρώπους μου να καταλάβουν ότι εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας επιτέλους. Και επειδή έχουμε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία στην Ελλήνων Συνέλευση που μας έδωσε ο Αρτέμις Όρας, καλώ όλους τους Έλληνες να συστρατευτούν μαζί μας, ώστε εμείς οι ίδιοι σαν απλοί πολίτες να μπορέσουμε και να μην περιμένουμε από κάθε πολιτικό, ο οποίος δεν κάνει και πολιτική, απλά πουλάνε ελπίδα, να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να σώσουμε την πατρίδα μας και να πάρουμε τις τύχες της δικές μας και των παιδιών μας στα χέρια μας. Θα ήθελα να σας κάνω και μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση, επειδή είστε από το νησί της Σάμου και έχετε βιώσει πρόσφατα, στο πρόσφατο κοντινό παρελθόν, δηλαδή κάποια γεγονότα, να δώσετε μια εικόνα πώς είναι η κατάσταση
Εκεί πώς βιώνουν οι συμπολίτες μας? Κύριε Αργυρό, αυτή είναι μια δύσκολη απάντηση, γιατί βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις μετά τον καταστροφικό σεισμό του Οκτωβρίου. Βιώνουμε τρομακτικές καταστάσεις, θα λέγα, ακόμη και τώρα υπάρχουν μετασεισμοί. Δυστυχώς χαθήκανε δύο παιδιά, νέα παιδιά. Οπότε μπορώ να πω ότι οι πληγές δύσκολα θα κλείσουν από αυτόν τον καταστροφικό σεισμό. Η πολιτεία νομίζω ότι δεν είναι δίπλα μας και πάλι, όπως είναι ακούσα πάντα, όταν χρειάζεται ο Έλληνας βοήθεια. Εγώ το βιώνω και με το ίδιο μου το σπίτι. Είμαι από τον Οκτώβριο, το έχω μετακομίσει και περιμένω κάθε λίγο και λιγάκι τους μηχανικούς, την πολιτεία να δώσει μια λύση. Αυτή η λύση αργεί να έρθει και δεν ξέρω πότε θα έρθει, ούτως ώστε να πούμε πάλι σε ένα πραγματικό ρυθμό της ζωής μας. Μάλιστα, κύριε Σταματάκη. Και θέματα με τις υποδομές υπάρχουν στον νομό σας? Υπάρχουν σοβαρά θέματα, κτίρια που πρέπει να καταδραστούν. Άνθρωποι σε χωριά και στην πόλη εδώ είναι χωρίς σπίτια. Καταστήματα τα οποία είχαν καταστραφεί μετά το τσουνάμι, καθώς είχαμε και το τσουνάμι μετά το σεισμό. Περιμένουν οι άνθρωποι να πάρουν και αυτοί κάποιες αποζημιώσεις, να ξαναστήσουν τα μαγαζιά τους, να μπορέσουν. Γενικά βιώνουμε πρόβλημα, βλέπουμε κάθε μέρα ανθρώπους με σχημένο το κεφάλι, σκεπτικούς και σκυθροπούς, και δεν βλέπω ποια είναι η λύση που μπορεί να μας δώσει η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Και με την κίνηση του μεταναστευτικού έχετε κάτι να δηλώσετε? Τι να δηλώσω, αν βιώνατε και γενικά αν βιώνανε κι άλλες πόλεις αυτό που βιώνει η πόλη της Σάμου, το βαθύ συγκεκριμένα που ζω κι εγώ, έχουμε περάσει τρομακτικές καταστάσεις, αν θέλετε από κλοπές που έχω βιώσει κι εγώ ίδιος εδώ στην επιχείρησή μας. 5 φορές έχουμε δεχτεί ληστεία, κτηνοτρόφοι έχουν χάσει ζώα, κτήματα έχουν χάσει ολόκληρα, ακόμη και σκεπές έχουν ξυλώσει από κτήματα. Φωτιές δίπλα στην πόλη, γιατί εδώ πέρα το ΚΙΤ δυστυχώς είναι κολλητά με την πόλη, είναι μια πόλη μέσα στην πόλη μας στην ουσία. Βιώνουμε φόβο, έτσι ακόμη και εγώ δεν σας κρύβω, πολλές φορές όταν είναι αργά το βράδυ και πάω σπίτι και παρκάρω μακριά, ρίχνω μια ματιά πίσω. Έτσι. Τώρα μιλάμε για ένα νησί στο οποίο κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές, τα κλειδιά πάνω στην πόρτα ή πάνω στο αυτοκίνητο. Οι γυναίκες φοβούνται να κυκλοφορήσουν μόνες. Τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να πάνε ούτε στα 500 μέτρα μακριά. Ενώ είχαμε μάθει, και γι' αυτό ζούμε και σε νησιά άλλωστε, έτσι. Αλλιώς θα ζούσαμε σε μεγάλες πόλεις. Ελευθερία, ηρεμία, και τώρα δυστυχώς τα έχουμε χάσει και δεν νομίζω ότι θα τα ξαναβρούμε εύκολα όλα αυτά. Κύριε Σταματάκη, θα σας δώσω άλλη μια φορά το λόγο, κάνοντας σας την ερώτηση. Ουσιαστικά είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουμε σήμερα και θα το αφήσουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Θα μπούμε σε επόμενες εκπομπές και πιο βαθύτερα και στα στοιχεία που παρουσιάζει Ελλήνων Συνέλευσης, και να προγνωρίσουμε και περισσότερο για την κατάσταση που διαδραματίζεται στο νομό σας. Πριν κλείσουμε σήμερα, θα σας δώσω το μικρόφωνο για άλλη μια φορά να πείτε πού μπορούν να σας βρουν ενδιαφερόμενοι και να περάσετε κι εσείς με το δικό σας λόγο το μήνυμα προς τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αργύρη, για την ερώτηση. Μου κάνετε πάσα για να κάνω ένα κάλεσμα σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους νησιώτες, να έρθουν μαζί μας στην Ελλήνων Συνέλευση. Υπάρχουν οι αποδείξεις, οι δικαστικές αποφάσεις, υπάρχουν οι προϋπολογισμοί στους οποίους υπάρχουν τα 600 δις που έχει καταθέσει ο Ερτέμις Σόρας. Αυτό που μένει είναι να έρθουν όλοι να συστρατευτούμε μαζί, να δούμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν, να φυγούμε από τη φτώχεια και από την ανέχεια που μας έχουν φέρει εκάστοτε κυβερνήσεις, να σταματήσουν επιτέλους τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας να φεύγουν στο εξωτερικό, και να συστρατευτούμε όλοι στον αγώνα και να φέρουμε την απελευθέρωση στην πατρίδα μας. Όπως είπα και πριν, αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Οι τηλεθεατές μπορούν να με βρούνε είτε στο τηλέφωνο μου, το κινητό, το οποίο είναι 6937-208095, είτε μέσω email στο στέλιος samos1@gmail.com.
Δυστυχώς, κύριε Αργυρού, μετά τον καταστραφικό σεισμό δεν υπάρχει ούτε το γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης, καθώς υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές. Συστεγαζόμουν και εγώ εκεί, οπότε προς το παρόν μόνο είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email, ούτως ώστε να βρεθούμε από κοντά, να βοηθήσουμε όποιον χρειάζεται τη βοήθειά μας και να το φέρουμε στον αγώνα δίπλα μας. Κύριε Σταματάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώσατε ως πρώτη συνάντηση στις συχνότητες του ράδιο Web TV Κολοσσός στην εκπομπή Ελληνά άνθρωποι. Σίγουρα θα έχουμε σύντομα ευκαιρίες να συζητήσουμε περισσότερο για πολλά διάφορα θέματα που αφορούν όλους μας. Να σας ευχηθώ δίκαια συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αργυρού, για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ελπίζω σύντομα τα ξαναπούμε και να μπορέσουμε να αποδείξουμε σε όλους τους ανθρώπους ότι ο αγώνας μας είναι αγνός, πραγματικός και δίκαιος. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Σταματάκη, μέχρι την επόμενη φορά. Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές του ράδιο Web TV Κολοσσός στην εκπομπή Έλληνα άνθρωποι, άλλη μια ενότητα εκπομπών έφτασε στο τέρμα της. Μαζί μου στο στούντιο ήταν καλεσμένος ο υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση, κύριος Στέλιος Σταματάκης, από το νομό ΣΑΜ, με τον οποίο συζητήσαμε για τα θέματα που βιώνουν οι πολίτες στα νησιά του νομού αυτού συγκεκριμένα, αλλά δεν είναι ο μόνος. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας, και σε θάλασσα, αλλά και από τη στεριά. Από μένα, λοιπόν, δίκαια συνέχεια να έχετε. Πάρτε τα στοιχεία στα χέρια σας και ενεργοποιηθείτε. Καλό σας βράδυ.